Ηχηρό παρόν έδωσαν φορείς και σωματεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης σήμερα το πρωί μπροστά στο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη με σύσσωμη απέτηση την άμεση απόδοση στους πολίτες της πόλης όλης της έκτασης του πρώην στρατοπέδου. Η εν λόγω συγκέντρωση έγινε με αφορμή το ανοιχτό ενδεχόμενο να παραχωρηθεί πίσω στο στρατό η περιοχή του πάρκου με τους παρευρισκόμενους να ζητούν την εκκίνηση των έργων για τη δημιουργία νέων σχολικών κτίριων και αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως επίσης και διαμόρφωση του υπόλοιπου χώρου πρασίνου και αναψύχησης. Η σημερινή κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή σε ένα ζήτημα το οποίο εδώ και 10 χρόνια τρέχει χωρίς να είναι ενημερωμένος ο λαός της Αλεξανδρούπολης. Μετά από το κάλεσμα που έκανε ο Σύλλογος Γυναικών Αλεξανδρούπολης, φαίνεται ότι οι φορείς ανταποκρίθηκαν γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί και αν θέλετε εκφράζει και τις ανάγκες του τόπου μας, με την έννοια ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη και σε σχολική στέγη σε μια περίοδο ειδικά που συγχωνεύονται τμήματα. Υπάρχει ανάγκη για αθλητικές εγκαταστάσεις, για χώρους πολιτισμού ελεύθερους προς το λαό και όπως επίσης για χώρους πράσινου και ελεύθερους χώρους για χρήση, εν πάση περιπτώσει, των πολιτών. Είναι ένα ζήτημα το οποίο χρονίζει, με την έννοια ότι εδώ και 10 χρόνια έχουν γίνει συμφωνίες για τις οποίες δεν ήταν ενημέρωση και λαός της πόλης, να το πούμε και αυτό. Επομένως, σήμερα διεκδικούμε να επιληφθεί του θέματος και να πάρει θέση τώρα και να λύσει το ζήτημα η κυβέρνηση, καθώς εμπλέκονται διάφοροι φορείς, στρατός, δήμοι και διάφορες υπηρεσίες. Με αυτή λοιπόν τη λογική, η σημερινή κινητοποίηση είναι μόνο μία αρχή για αυτό το ζήτημα. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να υπάρξει και συνέχεια και να το κάνουμε υπόθεση ακόμη περισσότεροι φορείς. Δεν περισσεύουν ούτε οι χώροι πρασίνου, ούτε οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην πόλη, ούτε οι χώροι που μπορεί να αναπτυχθεί πολιτιστικό έργο. Αυτό για εμάς είναι κομβική σημασία σε αυτά τα ζητήματα και δεν θεωρούμε ότι αφοράνε μόνο τις δημοτικές αρχές ή τους δημοτικούς συμβούλους. Γιατί δυστυχώς οι ελεύθεροι χώροι, οι χώροι πρασίνου, οι χώροι αναψυχής, οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι κάτι που αφορά πρώτα και κέρα τους εργαζόμενους και όλο το λαό της Αλεξανδρούπολης. Τις λίγες Κυριακές που μας έχουν αφήσει να μην δουλεύουμε, θα θέλαμε να έχουμε χώρους εμείς και τα παιδιά μας να μπορούμε να βγούμε κοντά, ανθρώπινα και να περάσουμε λίγο ποιοτικό χρόνο. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα υπάρχει έτσι και μια κακή τριπλέτα, να το πω έτσι. Υπάρχει το offside του Φλίσβου, θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν οι εξελίξεις με το Κυποθέατρο και τον Γκρέμισμα και το θέατρο, που θα δούμε τι θα γίνει. Και τώρα έρχεται σαν κερασάκι στην τούρτα το πρόβλημα εδώ με το διοκτησιακό καθεστώς εδώ στο πάρκο. Μας θυμώνει και η στάση της ηγεσίας του στρατού, δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Γιατί διαπραγματεύεται σαν άλλος dealer ή σαν μια εταιρεία real estate. Δυστυχώς, την ίδια στιγμή που δίνει απεριόριστες διευκολύνσεις σε άλλους στρατούς, σε άλλους οργανισμούς και μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά, αλλά και εξόδεμα έμψυχου δυναμικού. Η Αλεξανδρούπολη έχει μόλις 2,5 τετραγωνικά μέτρα πράσινου ανακάτοικο. Παραδόξως, αυτό το ποσοστό το έχει και η Αθήνα, όπου έχει μαζέψει όλη την Ελλάδα εκεί και κτίζουν ακόμη στα ρέματα. Είναι ντροπή για να έχουμε αυτό το μικρό ποσοστό. Θέλουμε το πάρκο Αλτιν Αλμάζη, το παλιό στρατόπεδο Παρμενίωνα, να μείνει στο λαό της Αλεξανδρούπολης 100% και να αξιοποιηθεί έτσι όπως το έχουμε σχεδιάσει σαν Δήμος Αλεξανδρούπολης, με πάρκο μητροπολιτικό, με αθλητικές εγκαταστάσεις και φυσικά με σχολική στέγη. Κάτι που από ό,τι φαίνεται ο στρατός μάλλον δεν το βλέπει με θετικό μάτι και σε αυτό έχουμε ευθύνες και σαν δημοτικές αρχές, έχουν ευθύνες οι δημοτικές αρχές και έχουν ευθύνες οι δημοτικές αρχές όλων των χρόνων που έχουν περάσει. Και η σημερινή και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη που πάντα είχαν μια φοβία στο να ενημερώσουν το λαό ότι του παίρνουν αυτό που δικαιούται, δηλαδή το Μητροπολιτικό του Πάρκο με ό,τι άλλα είπαμε πριν, και που θα έπρεπε να έχει αποδοθεί εδώ και πολλά χρόνια, να σας πω ενδεικτικά θα λέγαμε από το 2008-2007, εμείς λέμε το 2003. Σήμερα λοιπόν σε αυτή την κινητοποίηση που κάνει ο φορείς της Αλεξανδρούπολης είναι αδύνατο να μην συμμετέχει η λαϊκή συσπήρωση και είμαστε εδώ σύσσωμοι με όλους τους δημοτικούς συμβούλους και με όποιους άλλους δέχτηκαν, συμφωνούν, θέλουν και αγωνίζονται για να μείνει λαϊκή περιουσία, το πάρκο του Παρμενίωνα, δηλαδή το πάρκο Αλτιν Αλμάζη όπως το έχουμε ονομάσει. Θέλουμε το πάρκο να παραμείνει στους πολίτες, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες δημιουργίας σχολείων στις εκτάσεις αυτές και αθλητικών εγκαταστάσεων και να μην καταστρέφονται τα πάρκα στην πόλη. Είναι απαραίτητα να υπάρχουν για να υπάρχει μια πηγή ζωής.